την πεποίθηση πως και η φετινή εμποροβιοτεχνική έκθεση Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι επιτυχημένη, εξέφρασαν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου και ο Δήμαρχος Κατερίνης, κ. Σάβας Χιονίδης. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υπογράμμισε μεταξύ άλλων την αλματώδη αύξηση των εκθετών κατά ποσοστό που αγγίζει το 35%, ενώ τόνισε πως απομένουν ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα ελεύθερα για τους ενδιαφερόμενους εκθέτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον Υπουργό που για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μας εμπιστεύτηκε σε αυτή την προσπάθειά μας και είναι δίπλα και υπό την αιγίδα, αλλά και ό,τι του ζητήσαμε ήταν δίπλα στην επιχειρηματικότητα της Πιερίας και γενικά της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι τα φετινά αποτελέσματα είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν πέρσι. Και αυτός ο λόγος οφείλεται και γιατί είχαμε και με το Υπουργείο μια καλή συνεργασία, αλλά και για το τοπικό ενδιαφέρον του Δήμου, το οποίο και ο Δήμος, όπως γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε, από την πρώτη κιόλας προσπάθειά μας, ήταν δίπλα μας και συνεχίζει να είναι δίπλα μας και ακόμα πιο δυναμικά. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και από το Επιμελητήριο και από το Δήμο και ξεκινήσαμε πολύ νωρίς την προσπάθειά μας και θέλω επίσης να ενημερώσω από τις 4.650 τετραγωνικά μέτρα που καλύπτει η έκθεση, περισσότερα από πέρσι, είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή τα 185 που η Επιτροπή της Έκθεσης και η υπεύθυνη είναι σε συζητήσεις με τους διαφερομένους ποιο χώρο από αυτά που έχει μείνει τα λίγα, το λίγο χώρο θα μπορέσουν να επιλέξουν. Καλό λοιπόν αυτούς που θέλουν να συμμετέχουν να αποφασίσουν γρήγορα για να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση, όπως ήταν πέρσι δήμαρχε, γύρω στις 9 επιχειρήσεις, να μην μπορούμε να τις εντάξουμε, γιατί ξέρετε ότι και τις τελευταίες, αν έρθει 5 ημέρες, δεν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Όπως επίσης, θέλω με αυτή την συνέντευξή μας σήμερα να καλέσουμε όλους τους καταναλωτές να επισκεφτούν την έκθεση, γιατί έχουν πραγματικά να κερδίσουν, να επιλέξουν, αλλά να κερδίσει πάνω απ' όλα η οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα σε ευλογήσουμε τα γένια μας η τοπική μας οικονομία εδώ πέρα που έχει να δώσει πολλά και έχει να δείξει πολλά στους καταναλωτές. Ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης συνεχάρει τους κυρίους Χατζηχριστοδούλου και Χιονίδη, καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης για την προσπάθειά τους να καταστήσουν την Πιερία πόλο επιχειρηματικών ευκαιριών, ενώ πρόσθεσε πως ο πύχης των φετινών προσδοκιών είναι ιδιαίτερα υψηλός, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας, αποτελώντας επένδυση ζωής για το μέλλον του τόπου. Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα της δουλειάς αυτών των δύο ανθρώπων. Αυτοί τράβηξαν το κουπί, εγώ υποκλίνομαι, έτσι πραγματικά. Είναι αξιέπαινη, γιατί μια έκθεση μικρή τοπική την κάνουν μια μεγάλη πλέον περιφερειακή έκθεση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακούσατε, του χρόνου είπε ότι μάλλον θα έχουμε πρόβλημα χώρο και πρέπει ο Δήμαρχος του Σάββας έτσι, να θα έχουν τελειώσει και εκλογές Σάββα, οπότε πλέον θα έχεις περισσότερο χρόνο να ασχοληθείς έτσι με τα προβλήματα, να δεις ακόμη πιο έντονα το θέμα του που θα βρεις το μεγαλύτερο χώρο που θα σου ζητήσει ο Ηλίας και είμαι βέβαιος ότι θα το ζητήσει. Εγώ στέκομαι και σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι γενικότερο. Φέτος και στην 78η ΔΕΘ που είναι σε εξέλιξη, είχαμε αύξηση των στεγασμένων χώρων που ζητηθήκαν κατά 40%. Ξεπεράσαμε τις 15.000 τετραγωνικά. Τι σημαίνει αυτό, και τους εκθέτες αρκετά περισσότερο, από 800 πήγαμε σε 1.000 και τις ξένες αποστολές πολύ περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αυτά είναι αποτελέσματα της οικονομίας. Αν δηλαδή πέρσι πιάσαμε πάτο, φέτος αρχίζουμε σιγά σιγά την αντίστροφη πορεία. Δεν λύθηκαν τα προβλήματα, ούτε φτάσαμε να έχουμε ανάπτυξη. Όμως, για παράδειγμα, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2013 περιμέναμε ύφεση, εκτιμόταν η ύφεση στο μείον 4,6%, τελικά κλείνει με μείον 3,8%. Αυτό είναι μήνυμα ότι αρχίζει, ότι πιάσαμε πάτο και αρχίζει αντίστροφη πορεία. Άρα λοιπόν τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Το πρώτο 7μηνο που έχουμε επίσημα απολογιστικά στοιχεία, είδατε ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα
και η πορεία των εκθέσεων και ειδικότερα της έκθεσης της Κατερίνης είναι ένα από τα μηνύματα αυτά, ότι σιγά σιγά αρχίζει η οικονομία να ανακάμπτει, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αρχίζουν να δείχνουν μια εξωστρεφή δράση, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να ξεπεράσουμε την κρίση με την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, με τη δημιουργία εξωστρέφειας, με την αύξηση της παραγωγικότητας, με τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων. Στα επιτυχημένα αποτελέσματα της συλλογικής δουλειάς και των συγκεκριμένων στόχων που υπηρετούνται με σοβαρότητα, αναφέρθηκε ο κύριος Χιονίδης, επισημένοντας πως επιθετικές κινήσεις, όπως η εμποροβιοτεχνική έκθεση, αποτελούν την απάντηση στην κρίση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τον Υπουργό μας της Μακεδονίας και Θράκης, τον Θόδωρο του Καράγλου, που από την πρώτη στιγμή αντελήφθη, όπως κάνει συνήθως, αντιλαμβάνεται με το καλημέρα τα ζητήματα, αντελήφθη το μέγεθος της προσπάθειας, αντελήφθη την σωστή στόχευση και στάθηκε δίπλα μας δυναμικά, ώστε αυτή η έκθεση να έχει την αιγίδα, τη βοήθεια του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, που για μας είναι τιμή που επανιδρύθηκε και έχει και ρόλο, έχει και λόγο ουσιαστικό. Και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό λόγο, πράγμα που επετεύχθηκε το τελευταίο διάστημα, παίρνοντας ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες. Η έκθεση αναλύθηκε, υπάρχουν πολύ περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, υπάρχουν περισσότεροι εκθέτες, υπάρχει ο χώρος όπου πραγματικά έχει αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει μια έκθεση υπερτοπική. Γιατί δεν είναι μια μικρή τοπική έκθεση, είναι μια υπερτοπική έκθεση. Καλούμε λοιπόν όλους να έρθουν στην έκθεση, να δουν ότι πραγματικά τα ελληνικά χέρια, τα ελληνικά μυαλά μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα ακόμα και στην επαρχία. Η έκθεση σίγουρα θα έχει επιτυχία. Είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουμε το περσινό παράδειγμα, πιστεύοντας και προσδοκώντας σε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Οι στόχοι μας θα είναι πάντοτε μεγάλοι, γιατί η βασική ιδέα και το αρχικό σχήμα είχε πολλά βήματα. Βλέπουμε ότι μέχρι τώρα τα βήματα αυτά που λέγαμε ότι θα πετύχουμε, τα πετυχαίνουμε δυναμικά. Η έκθεση θα ανοίξει τις πύλες της στις 27 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου.